Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης. Είναι γνωστοί Άγιοι και πολλοί θαυματουργοί Άγιοι και όσοι καταφεύγουν στη χάρη τους βρίσκουν λύση στα προβλήματά τους και στην ασθένειά τους και εις ό,τι ζητήσουν από τους Αγίους με πίστη. Επειδή ή το άγνωστος ως τώρα η ζωή των μαρτύρων, το μαρτύριο τους, η ζωή τους κτλ. Ο πρωτοσύγγελος της Αρχιεπισκοπής, ο οποίος πολύ μας αγαπά και όταν τα παιδιά ήταν στην ανάγκη να μεταβούν στην εκκλησία την μεγάλη της Αρχιεπισκοπής, εκείνος τα εδέχθηκε με πολύ αγάπη και κατανοεί το έργο τούτο το μεγάλο. Ο πρωτοσύγκυλος της Αρχιεπισκοπής έγραψε έναν περισπούδαστο βιβλίο το οποίο αναφέρεται εις το μαρτύριο, εις την ζωή, εις την αγιότητα, τα θαύματα των Αγίων τα οποία γίνονται κατεκάστην ημέρα όσοι προσφύγουν με πίστη εις αυτούς. Τα βιβλία αυτά τα έστειλε και εδώ στην εκκλησία μας και υπάρχουν δύο παιδιά δικά του. Μόλις βγούμε έξω από την εκκλησία, όσοι θέλουν να το πάρουν, είναι αυτό το βιβλίο. Είναι πολύ σπουδαίο βιβλίο και καταγράφει όλες τις λεπτομέρειες οι οποίες αναφέρονται στους Αγίους αυτούς τους τρεις, τον Νικόλαο, τον Ραφαήλ και την Ειρήνη. Η Ειρήνη είναι ένα μικρό μωρό το οποίο κατέκοψαν οι Τούρκοι κομμάτια-κομμάτια. Θα το δείτε, είναι συγκλονιστικό βέβαια το μαρτύριό τους, αλλά και ευλογία από τον Θεό, διότι έχουμε αυτό το βιβλίο τώρα με όλες τις λεπτομέρειες. Όσοι θέλετε να πάρετε ένα τέτοιο βιβλίο, μπορείτε να το πάρετε από εδώ και όσοι δεν μπορείτε να το πάρετε τώρα, μπορείτε να το πάρετε από την Αποστολική Διακονία. Η τιμή του είναι 700 δραχμές. Βέβαια τώρα τα πράγματα έχουν πολύ ακριβήνει. Εγώ το βλέπω να είναι ακόμη λίγα τα χρήματα, διότι τόσα πολλά έχουν ανέβει τα πράγματα που δεν μπορεί κανείς να ελέγξει πια καμία κατάσταση. Να το έχετε υπόψη σας και όσοι θέλετε να το πάρετε, η χάρη στον Αγίο να είναι μαζί σας. Εισερχόμεθα τώρα σε ένα δεύτερο θέμα. Το θέμα το οποίο μας απασχόλησε και εις το περασμένο κήρυγμα είναι το θέμα της γλώσσης. Η γλώσσα, τι είναι η γλώσσα. Και είχαμε ομιλήσει διάφορα σημεία τα οποία ακριβώς εθίξαμε και παρακαλέσαμε τον Θεό να μας αξιώσει να είμαστε προσεκτικοί για να μην κρεμαστούμε από τη γλώσσα. Να μην καταδικαστούμε από τη γλώσσα, διότι η γλώσσα είναι το μικρότερο μέλος του σώματος και όμως ανάπτει τη μεγαλύτερη φωτιά, τη μεγαλύτερη πυρκαγιά. Και ερχόμεθα στο γνωμικό εκείνο το οποίο αναφέρει ότι η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Δηλαδή η γλώσσα είναι ένα μέρος του σώματος που δεν έχει επάνω της κανένα κόκκαλο, είναι μόνο νεύρα και αίμα και κρέας, το οποίο ακριβώς αυτό είναι και εκείνο το οποίο κατατρώγει και το αδερφό του, ο άνθρωπος, όταν δεν προσέχει τη γλώσσα. Θα προσέξουμε τώρα όμως στη συνέχεια για να δούμε τι μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας και τι μας λέει η Αγία Γραφή για το θέμα τούτο της γλώσσης, διότι υπάρχουν και γνωμικά τα οποία θα αναφέρουμε έπειτα. Υπάρχει και ο Έσοπος, ο οποίος μας ανέφερε μία περισπούδαστον ομολογία περί της γλώσσης και θα το πούμε και αυτό. Αφήκαμε όμως εις το μέσον των Άγιων Ιωάννην της Κλίμακος, τον συγγραφέα της Κλίμακος, ο οποίος μας έλεγε στο περασμένο κήρυγμα μας ότι η γλώσσα παράγεται, η καταλαλιά δηλαδή, η συκοφαντία παράγεται από την καινοδοξία, από την υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια οδηγεί την γλώσσα στο να κάνει όλες τις αμαρτίες. Και τώρα θα δούμε στη συνέχεια τι θα μας πει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης. Δεν αγαπώ, λέγει, να γράφω πολλά και να λέγω πολλά.
δια τα πράγματα της ποδηλογίας. Η ποδηλογία, είπαμε, ότι είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ανοίγει το στόμα του και δεν σταματά. Ανοίγει το στόμα του και δεν αφήνει κανέναν άλλον να ομιλήσει. Ανοίγει το στόμα του και δεν ξέρει τι λέει. Και σε αυτό το σημείο οι σοφοί της Ελλάδος είπαν έναν ωραίο γνωμικό, το οποίο θα το πούμε. Μη προτρεχέτω η γλώσσα του νοός. Ποτέ η γλώσσα να μην τρέχει μπροστά από το μυαλό. Διότι όταν τρέχει η γλώσσα πρώτα και έπειτα σκεπτόμεθα, τότε όσα λέγουμε είναι όλα εις βάρος της ψυχής μας. Εάν όμως σκεπτόμεθα πρώτα και μετά απαντούμε, τότε είναι σε καλό της ψυχής μας. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερο, διότι δεν στρέφονται τα λόγια πίσω. Και θυμίστε ότι σας είπα το παράδειγμα εκείνο του ανθρώπου ο οποίος ανέβηκε στον βουνό να εξομολογηθεί και τι του είπε ο πνευματικός του. Του είπε να καθαρίσει το κοτόπουλο και να του το φέρει καθαρό στο μοναστήρι και έπειτα τον έστειλε πίσω για να μαζέψει τα φτερά όλα και να του τα φέρει. Αλλά δεν μπόρεσε να τα μαζέψει διότι ο αέρας εσκόρπισε τα φτερά. Και του είπε ότι αυτό παθαίνουν και όσοι ανοίγουν το στόμα τους και συκοφαντούν τον αδερφό τους, δεν επιστρέφουν πίσω τα λόγια για να έρθουν και να τα μαζέψουν έπειτα. Και έχουμε παραδείγματα πολλά. Τα παραδείγματα αυτά συνέβησαν και στη ζωή μας. Συμβαίνουν και στον καθένα από εμάς. Δι' αυτό πρέπει να έχουμε κατά νου ότι εφ' της ποδηλογίας ούκ εκφέξεται αμαρτία. Είναι αδύνατο, λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, από την ποδηλογία να μην εξέλθει αμαρτία. Είναι αδύνατο των αδυνάτων. Και επειδή ακριβώς το Ιερό Ευαγγέλιο, η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη αναφέρουν ότι στην γλώσσα πτέωμεν άπαντες. Δεν έχει κανένα που δεν πτέει στη γλώσσα. Δηλαδή όταν θα μας δικάσει ο Θεός, θα μας δικάσει πρώτα από τη γλώσσα, διότι από εκεί πτέωμεν άπαντες. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος δεν πτέει στη γλώσσα? Ποιος είναι εκείνος που δεν έφυγε λόγος περιττός από τη γλώσσα? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος δεν είπε λόγια παραπάνω με τη γλώσσα? Ποιος είναι εκείνος που δεν είπε κάτι εις βάρος του αδερφού του με τη γλώσσα? Ποιος είναι εκείνος που δεν κάθισε πίσω από τον αδερφό του και να ομιλήσει εναντίον? Δι' αυτό πρέπει να είμαι θα προσεκτικοί εις μεγάλο σημείο, για να μας λυπηθεί ο Θεός μας και εν ώρα κρίσεως να μην μας καταλογήσει το αμάρτημα τούτο της γλώσσης. Και με όλον που αναγκάζουσι τα πάθη και πονηρία που γεννώνται καθημέραν από αυτήν την ποδηλογία, θα αναφέρω ακόμη ολίγα, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης. Τούτο δε μόνον θέλω υπή, το οποίο νίκουσα ποτέ παράτινος πιστού φίλου. Από έναν φίλο μου, λέγει, άκουσα τούτο το πράγμα. Ερωτώντος με ερώτησεν δια την ησυχία και τη σιωπή της γλώσσης, ως της έλεγε ότι η ποδηλογία γεννάται εξ ενός τούτων εξ αποφάσεως ή από την κακή ανατροφή. Προσέξτε εδώ να δείτε τι γίνεται. Τι κάνει η ανατροφή όταν γεννούμε τα παιδιά μας? Αλλά πρέπει να είμαστε εμείς το παράδειγμα, για να δώσουμε στα παιδιά μας και το καλό παράδειγμα. Όταν ο πατέρας και η μητέρα δεν σταματά το στόμα τους, τότε γίνεται και η ανατροφή, η ιδία εις το παιδί. Και λέγει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης ότι εξ ανατροφής, λέγει, η γλώσσα αρχίζει να πολυλογεί. Δηλαδή από τον καιρό που είναι μικρό το μωρό αρχίζει να πολυλογεί από την κακή ανατροφή και την κακή παίδευση και την ακράτητον και πονηράν συνήθειαν. Γίνεται συνήθεια πλέον, όπως εκείνο που πίνει τσιγάρο που του λέει παιδί μου κόψε το τσιγάρο, και τώρα βλέπετε στην Αμερική ήρθε σε ένας πόλεμος τεράστιος εναντίον του καπνίσματος. Απαγορεύεται μέσα στις τράπεζες να καπνίζουν, απαγορεύεται μέσα στα λεωφορεία και τα μέσα που κινούνται να καπνίζουν.
Απαγορεύεται δε και στα αεροπλάνα να καπνίζουν και μάλιστα με πρόστιμο. Μέσα στις τράπεζες έχουν 800 δολάρια πρόστιμο, εις δε τα αεροπλάνα έχουν 1000 δολάρια πρόστιμο και αν πιάσουν κανέναν στην τουαλέτα του αεροπλάνου να καπνίζει 2000 δολάρια. Βλέπετε ότι ο κόσμος πλέον έχει ξεσηκωθεί εναντίον αυτής της κακιάς συνηθείας, διότι πεθαίνουν πολλοί άνθρωποι από το κάπνισμα και δι' αυτό το κράτος ανησυχεί. Και εδώ στην Ελλάδα η θάνατη είναι φοβερή από το κάπνισμα, πλην όμως δεν έγιναν αυτά τα ίδια μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί στην Αμερική. Μέλος γαρούσα και η γλώσσα του σώματος είναι ένα μέλος, διότι η γλώσσα είναι ένα μέλος του σώματος, δέγι, κατά το οποίο ήθελε παιδευθεί και συνηθίσει εκ νεότητος. Από τον καιρό που είναι μικρό το παιδί πρέπει να συνηθίσει και με τη γλώσσα του να είναι πάντοτε εγκρατήσει στη γλώσσα και να μην ομιλεί, να μην πολυλογεί. Η πολυλογία να εκλείψει από το μικρό παιδί. Ήγουν, δηλαδή, ή να ομιλεί ολίγο, ή να ομιλεί πολύ, ή να ευλογεί, ή να κακολογεί, ούτω να πράττει αφού γίνει και μεγάλο το παιδί. Όταν αρχίσει από τη μικρά ηλικία το παιδί να κάνει αυτά τα καλά, θα τα κάνει καλά και έπειτα όταν θα μεγαλώσει. Όταν όμως το παιδί από τη μικρά ηλικία να αρχίσει να κάνει τα κακά, θα τα κάνει τα κακά και όταν μεγαλώσει. Και δεν είναι τούτο το παράδειγμα που θα σας πω, δεν είναι μία απλώς παρένεση, είναι μία πράξη η οποία γίνεται όταν ένα παιδί 3,5 ετών βλασφημούσε την Παναγία μας με σφοδρότητα, με πολύ μανία. Τι ήταν αυτό? Ο πατέρας δεν έλεγε τίποτε άλλο στο σπίτι, ήμουν μόνο εναντίον της Παναγίας. Και το παιδί ακριβώς δεν ξέβρε, ούτε γνώριζε τι έλεγε, αλλά έλεγε αυτά τα οποία ήκουε από τον πατέρα. Και μη μας μείνει μέσα στην ψυχή μας έκπληξης γιατί το παιδί το μικρό βλασφημεί, γιατί αισχρολογεί, γιατί. Διότι είναι δύο παράγοντες. Ο ένας παράγον είναι ο πατέρας και η μητέρα στο σπίτι που λέγονται εσωτερικοί παράγοντες και ο άλλος παράγον που λέγονται εξωτερικοί παράγοντες είναι η κοινωνία. Το σχολείο, ο δρόμος, το λεωφορείο, η εργασία, η αγορά, οι συζητήσεις, τα καφέ, τα ποδοσφαιράκια κτλ. Όλα αυτά ονομάζονται εξωτερικοί παράγοντες. Μπορεί το παιδί σου να το αναθρέψεις εσύ με φόβον και με παιδείαν Κυρίου και με ανατροφήν που ο Θεός θέλει. Πλην όμως βγαίνει έξω από το σπίτι και το αρπάζει η κοινωνία και σου το μεταστρέφει, σου το μεταμορφώνει. Στέλνεις άγγελον έξω και σου στέλνει κόρακα πίσω. Σου στέλνεις περιστέρι και σου στέλνει μαυροκόρακα. Τι θα κάνεις? Στέλνεις το περιστέρι εκείνο που υμνεί τον Θεό και σου στέλνει έναν κόρακα να κράζει και να εκβάλλει κρόπιμους της σχολάσεως. Και διαρωτάσαι και λες από πού το παιδί μου έγινε έτσι? Από τους εξωτερικούς παράγοντας, από τον έξω κόσμο. Γι' αυτό προσέξετε πολύ, δώσετε καλή ανατροφή στα παιδιά σας για να μην φτάσουν στο σημείο αυτό το οποίο ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης λέγει ότι η ανατροφή του παιδιού πρέπει να είναι προσεκτική από το σπίτι τουλάχιστον να έχει τα θεμέλια. Και όταν έχει τα θεμέλια το παιδί ομοιάζει με το σπίτι, το οποίο αν πέσει η σκεπή και αν πέσουν τα κεραμίδια και αν πέσουν τα παράθυρα και οι πόρτες και οτιδήποτε, υπάρχουν τα θεμέλια και κάποια μέρα αυτά τα θεμέλια μπορεί να ανορθώσουν πάλι το καταστραμμένο σπίτι και να το φέρουν όπως ο Θεός θέλει. Ή γεννάται από την καινοδοξία και τη σπουδή των γραμμάτων. Εδώ έχουμε μία άλλη παγίδα. Όποιος πάρει ένα δίπλωμα νομίζει ότι τα ξέρει όλα. Όποιος σπουδάσει νομίζει ότι δεν έχει άλλον σαν εκείνον. Και εδώ λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης ότι ο άνθρωπος, λέγει, ο οποίος γνωρίζει γράμματα, λέγει, δεν φεύγει από αυτήν την υπερηφάνεια. Η καινοδοξία, λέγει, τον κατατρέχει και είναι ένα σημείο το οποίο ακριβώς του δίδει την ευκαιρία να πολυλογεί. Και η πολυλογία έπειτα τον οδηγεί στην αμαρτία και η αμαρτία στην κόλαση.
Καθώς βλέπουμε ότι και ενοδοξούσιν υπό της πόλης αυτών φαντασίας και πάρσεως οι διδάσκαλοι, Ξέρετε ότι όποιος και μαθαίνει τα παιδιά μας πράγματα, η μύτη του βλέπει προς τα πάνω, δεν βλέπει προς τα κάτω. Και λέγει, εγώ είμαι ο καθηγητής, λέει. Ίσ είναι ο καθηγητής, ο Χριστός. Τα ξέρω όλα, δεν ξέρει τίποτα. Διότι η σοφία, η κάτωθε, λέγει, είναι δαιμονιώδης, σαρκική και δαιμονιώδης σοφία. Δεν γνωρίζει τίποτε. Εκείνος ο οποίος γνωρίζει πολλά, όσο πολλά γνωρίζει, τόσο πιο χαμηλώνει τον εγωισμό του και τον εξαλείφει και γίνεται ταπεινός. Δι' αυτό ακριβώς επισημαίνεται τούτον, ότι αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι επήραν ένα δίπλωμα και τα γνωρίζουν όλα, αυτοί είναι οι οποίοι δεν θέλουν άλλος να ομιλήσει παρά να κάνουν αυτοί τον καθηγητή και τον διδάσκαλο και να τα ξέρουν όλα χωρίς όμως να ξέρουν τίποτε. Και λαλούσιν πέραν του ικανού, λέγει, και ρητορεύουσιν δια να τους επενώσει και να τους θαυμάζουν οι άνθρωποι. Περισσότερα από εκείνα που επιτρέπεται, λέγω, για να κινήσουν των θαυμασμών και των έπαινων των ανθρώπων. Άλλοτε δε πάνε γεννάτη από της παραφροσύνης και της κουφότητος του μυαλού. Παραφροσύνη, δηλαδή ο άνθρωπος όταν δεν ξέρει τι λέγει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ονομάζεται παράφρον, δεν γνωρίζει τι λέγει. Και το μυαλό όταν δεν είναι με βαρύτητα, είναι κούφιο και δεν ξέρει τι λέγει. Και προς τούτης από την γαστριμαργία και το χορτασμό της κοιλίας. Αυτοί τίποτε άλλο δεν ξέρουν, λέγει, είναι μόνο πώς να τρώνε και να χορταίνουν την κοιλιά τους. Διατί οι περισσότεροι, αφού φάγωση και πίωση, τότε πολυλογούς είναι. Και είναι όντως τούτο φανερό. Πόσες φορές οι άνθρωποι όταν καθίσουν στο τραπέζι δεν ομιλούν. Όταν προχωρήσει λίγο και αρχίσουν και πίνουν, τότε αρχίσουν και ομιλούν και τι λέγουν, άρρωτα ρήματα. Δια τούτο πολύ πολλάκι σχαλινούσι με την νηστεία. Εκείνοι οι οποίοι θέλουν να σώσουν την ψυχή τους, κάνουν νηστεία, λέγει, και όχι φαγοπότη. Και εκνευρούσι με αυτήν οι ονοί, με την βία, την άκια, την αστεία, την γλώσσα αυτό. Την καταδυναστεύουν, την πιάνουν, την δαμάζουν. Την εγκλείουσι με τα δύο τείχη, τα δόντια και τα χείλη. Και αφήνουν την πολυέπεια και πολυλογία της. Πάντως, ώστες μεριμνά, δια των χωρισμών και την έξοδο της ψυχής αυτού από του σώματος, μικρύνει και ολιγοστεύει τους λόγους του. Εκείνος ο οποίος σκέφτεται την ώρα του θανάτου, λέγει, αυτός ολιγοστεύει τους λόγους του, είναι ολιγόλογος. Και ώστες απέκτησε τον κεχαριτωμένον πέμπτος. Και τα καρποφόρα δάκρυα φεύγει και αποστρέφεται την πολυλογία και πολυέπεια, καθώς φεύγει της από τη φωτιά για να μην κατακαεί το σώμα του. Εκείνος ο οποίος προσέχει τη ζωή του, προσέχει τη γλώσσα του, προσέχει την ψυχή του. Εκείνος ο οποίος αγαπά την ησυχία και την μόνωση, αποκλείει καλός και εμφράττει το στόμα του και δεν ομιλεί άνευ κατεπηγούσης ανάγκης και εκτός του προσήκοντος του απαραίτητου εκείνου και πραγματικού αγώνος τον οποίον κάνει. Εκείνος δε που αγαπά να εξέρχεται συνεχώς από το σπίτι του και να γυρίζει σε άλλα σπίτια και να κάθεται με τον κόσμο και να συζητεί με τον κόσμο και περιέρχεται όπου του βάλει ο διάβολος, λέγει, το μυαλό του, δεν δύναται να κρατήσει τη γλώσσα του και να χωριστεί τις γνώμες του και να απαρνηθεί την πολυλογία του. Και σε αυτό το θέμα θα προσέξουμε, το είπαμε και άλλοτε, να προσέξουμε τα τηλέφωνα. Όταν καθόμεθα στο σπίτι και παίρνουμε το τηλέφωνο, δεν έχουμε τι να κάνουμε, παίρνουμε το τηλέφωνο και λέγουμε στην γειτόνιστα, στην γνωστή, στην κάποιαν. Δεν θα βρεθούμε να πούμε ένα καφεδάκι. Και το καφεδάκι αρχίζει πλέον η συζήτηση και η συζήτηση μαζεύονται όλοι οι διαβόλοι εκεί. Και από εκεί αρχίζουν οι παρεξηγήσεις και από εκεί αρχίζουν οι καυγάδες. Και από εκεί αρχίζουν όλα τα δυσκολάσεως, αδερφοί μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσέχετε το σημείο τούτο. Διότι είναι του διαβόλου να σας οδηγεί από σπίτι σε σπίτι και να κάθεστε ο ένας με τον άλλο. Η μόνωση, θα κυνηγήσουμε τη μόνωση τώρα, για να κλείσουμε τη γλώσσα.
Είναι καλό ότι λέγουμε να το εφαρμόζουμε, όχι ότι λέγουμε να μην εφαρμόζουμε. Ώστε γνωρίζει ότι ανάπτει η φλόγα του Θείου πυρώσει στην καρδία του και αγαπά να βρίσκεται με αυτήν την φλόγα πάντοτε, φεύγει των σκοτασμών και τη συνομιλία των ανθρώπων, καθώς φεύγει των καπνών η μέλισσα. Όπως η μέλισσα λέγει φεύγει τον, αποφεύγει τον καπνό, κατά τον ίδιο τρόπο φεύγει και ο άνθρωπος να συζητεί και να κοινωνεί με τους άλλους ανθρώπους. Διότι ο μεν καπνός διώκει την μέλισσα από την κυψέλη της, η δε συμπεριφορά και συναναστροφή των ανθρώπων χωρίζει εκείνον από τα σαγκάλας του Θεού. Τι φοβερό πράγμα, αδερφοί μου, ξέρετε όταν καθόμεθα και συζητούμε περί άλλων θεμάτων, εκτός από τον Θεό, ότι είναι οι δαίμονες παρόντες. Και όταν ομιλούμε δια των Θεών, είναι ο Θεός παρόν. Ενθυμηθείτε τον Λουκάν και τον Κλεόπαν, οι οποίοι φεύγουν προς Εμμαούς, ομιλούν δια των Θεών, δια πάντα τα συμβεβικότα τούτης, λέγει, κατά τα σημέρα στάφτας. Και τότε εμφανίζεται ο Θεός μαζί τους, διότι ομιλούσαν δια των Θεών. Και είναι τούτο το οποίο επικυρώνει ο Θεός και λέγει όπου δύο λέγει ή τρεις λέγει συνηγμένοι και ομιλούντες για το όνομά μου εγώ είμαι αοράτος εν το μέσο αυτών. Και όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι ή και περισσότεροι, για να πάμε σε εκείνο το χαρτοπαίγνιο, τι να κάνουμε, ας παίξουμε ένα χαρτάκι και βλέπεις εκεί τα τσιγάρα και τα χαρτιά σε κυρίες του κόσμου τούτου, οι οποίες δεν έχουν τι να κάνουν. Την Αγία Γραφή δεν την ξέρουν. Δεν μελέτησαν ποτέ τον Λόγο του Θεού. Δεν μελέτησαν Λόγο Θεού. Δεν μελέτησαν πατέρες της Εκκλησίας. Δεν είδαν τι σημαίνει άλλος κόσμος. Δεν γνωρίζουν ότι θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Νομίζουν ότι θα είμαι θα πάντοτε εδώ. Και εκείνο το οποίο κάνουν είναι πώς να σκοτώσουν την ώρα. Πώς να σκοτώσουν την ώρα. Δηλαδή γίνονται φωνείς της ψυχής των. Φωνείς την ψυχή των, σκοτώνουν την ψυχή των με το να λέγουν να σκοτώσουν την ώρα. Διότι δεν γνωρίζουμε ένα δάκρυ πώς θα ανέβει στο θρόνο του Θεού για να σου δώσει το έλεος του και να σε συγχωρέσει να μπεις στον παράδεισο. Και τον καθιστά να ευρίσκεται πάντοτε συγχυσμένος και ταραγμένος με αυτούς και να σκοτίζεται συνεχώς από τον βρωμερό καπνό όπου εξέρχεται από τα λόγια και τα σπράξεις του κάθε ενός ανθρώπου. Ολίγοι είναι εκείνοι όπου δύναται να εμποδίσουν σε έναν ποταμό να μην τρέχει στον τόπο του, γιατί δεν δύναται να τον δίσωσει και να τον αποφράξωσει. Αλλο λιγότεροι είναι εκείνοι όπου δύναται να κρατήσωσει και να εμποδίσωσει ένα στόμα ποδήλογων και κακοσυνηθισμένων και ακράτητων να μην φλιαρεί. Ποιον μπορεί να κρατήσει κάποιον ο οποίος ομιλεί? Ποιον μπορεί να κρατήσει τον δαίμονα να μην ομιλεί? Ξέρετε ότι υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών παιδιών που όταν ανοίξει ο διάβολος το στόμα του δεν σταματά με τίποτα. Ομιλεί όπως ομιλεί το αυτόματο όπλο. Το αυτόματο όπλο, όσοι έκαναν στρατιώτες, είναι μία ρηπή η οποία δεν σταματά και πηγαίνει. Κατά τον ίδιο τρόπο ομιλεί ο διάβολος και δεν μπορεί να τον σταματήσει κανένας. Ξέρετε τι φοβερό πράγμα είναι από μέσα από το πλάσμα να ομιλεί ο Σατανάς? Δεν μπορεί να τον σταματήσεις με τίποτε, αδερφοί. Αυτό συμβαίνει και με τον φλίαρο των άνθρωπων, διότι δεν ομιλεί ο ίδιος, ομιλεί ο διάβολος τη στιγμή εκείνη και πρέπει εμείς να είμαι θα προσεκτικοί. Ώστε σε επιθυμεί να προκόψει στην μοναχική πολιτεία. Βέβαια από εδώ και πέρα ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης πηγαίνει στους μοναχούς και τους συμβουλεύει να είναι πάντοτε ολιγόλογοι και αμήλυτοι. Και όσοι φεύγουν για τα μοναστήρια, οι πρώτοι και θεμελιώδης αρχή είναι το κλείσιμο του στόματος και η ταπείνωση. Και από το κλείσιμο του στόματος είναι και η ταπείνωση σε εκείνη η οποία βοηθεί. Αλλά είπαμε προηγουμένως ότι οι διδάσκαλοι αρέσκονται πάντοτε να ομιλούν. Να ομιλούν για να φαίνονται ότι τα ξέρουν όλα και να έχουν επένους από τους ανθρώπους. Τώρα να δούμε τι λέγει ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδερφό Θεός. Μη πολλοί διδάσκαλοι γίνεστε αδερφοί μου,
να μην γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, λέγει, και αφορά περισσότερο το θέμα τούτο περί τα δόγματα της Εκκλησίας. Ξέρετε ότι τους τελευταίους καιρούς θα υπάρξουν πολλοί οι οποίοι θα διδάσκουν. Και μεταξύ αυτών, λέγει, είναι εκείνοι οι οποίοι θα διαστρεβλώνουν πλέον την αλήθεια και τα δόγματα της Εκκλησίας και θα παραπλανούν τον κόσμο. Και εσείς πρέπει να είστε προσεκτικοί, είτε ιερεύς είναι, είτε λαϊκός είναι. Εσείς να μην δίδετε ποτέ πίστη, αλλά να βλέπετε τον εαυτό σας και τι θέλει ο Θεός και τι θέλει η Αγία Γραφή. Διότι δεν γνωρίζουμε, μπορεί να υπάρξουν στο μέλλον ιερείς οι οποίοι να παραπλανήσουν το ποιμνό. Μην μείνετε ήσυχοι και να πείτε ότι αυτός ο ιερεύς, ενώ σε μου το λέγει, εγώ είμαι εντάξει. Θα έρθουν που θα αρνηθούν τον διδάσκαλο, όπως ο Ιούδας. Θα έρθουν δύσκολες μέρες. Μην νομίσετε ότι όταν ομιλεί ο ιερεύς, αμέσως εσείς θα πηγαίνετε πίσω του. Θα προσέχετε να κάνετε τι θέλει το Ευαγγέλιο, ο Θεός δηλαδή, ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να μελετούμε τον Λόγο του Θεού συνεχώς, αδιαλείπτως. Πρέπει να μελετούμε τον Λόγο του Θεού για να σωθούμε. Διότι θα έχουν μέρες πολύ σκληρές και φοβερές, αδελφοί μου, και έκαστος πρέπει να προσέξει τον εαυτό του. Θα χωριστούν πολλοί, και άλλοι θα πάνε με τον Θεό και άλλοι με τον Αντίχριστο. Προσέξτε τα αυτά, σας τα λέγω, μην τα ξεχάσετε. Εάν ομιλεί ιερεύς ή αν ομιλεί οποιοσδήποτε άλλος, εάν είναι του Θεού, θα το γνωρίζετε όταν θα ξέβρετε το Ευαγγέλιο. Εάν δεν γνωρίζετε το Λόγο του Θεού και δεν μελετάτε το Λόγο του Θεού, δεν πρόκειται να ξεχωρίσετε πότε ομιλεί ο Θεός και πότε ομιλεί ο Σατανάς. Διότι αυτός είναι επιτίδιος να εμβάλλει μέσα στον άνθρωπο ακριβώς εκείνα τα οποία θα τον πλανήσουν τον άνθρωπο. Και είναι έτοιμος στις πάσα στιγμή να αναμίξει την αλήθεια με το ψεύδο. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, και εκείνο το οποίο σας λέγω και σας επαναλαμβάνω, να μελετούμε τους πατέρας της Εκκλησίας και την Αγία Γραφή. Να την μελετούμε. Δεν είναι κακό πράγμα, αδερφοί μου, είναι κακό πράγμα να μελετάς τον Λόγο του Θεού, διότι όταν μελετάς τον Θεό, ο Θεός είναι εκείνη τη στιγμή κοντά σου και σου δίνει την ευλογία. Θα ελέγαμε να ήμουν τότε να ακούσω τον Χριστό, τι ωραία που θα ήταν να ήμουν και εγώ από εκείνους τους ακροατάς του. Μα να, ο Θεός είναι μπροστά σου. Γιατί δεν τον ακούς? Τα λόγια του Θεού, αδερφοί μου, είναι η Αγία Γραφή. Είτε Παλαιά Διαθήκη λέγεται, είτε Καινή Διαθήκη λέγεται. Εκείνοι οι οποίοι κάνουν το δάσκαλο, λέγει ο Άγιος Ιάκωβος, και ομιλούν και δεν πάβει το στόμα τους να ομιλεί, έχουν μεγαλύτερο κρίμα, διότι παρασύρουν ψυχές στην κόλαση. Μην νομίσετε ότι τώρα εδώ που κάθεται ο πατήρ Σάββας ότι είναι μικρό πράγμα. Ξέρετε τι ευθύνη έχω στο Θεό τώρα. Μπορείτε να το φανταστείτε. Μην νομίσετε ότι είναι εύκολο πράγμα να καθίσει κανείς εδώ. Μου το είπε ο πατήρ Σάββας, δηλαδή. Πάει, τελείωσε. Έχει πλάσματα τα οποία κρέμονται από τον πνευματικό τους, από τον ιερέα τους, από εκείνον ο οποίος ομιλεί το Λόγο του Θεού. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιάκωβος ότι το κρίμα, λέγει, σε εκείνους που πολυλογούν, λέγει, και νομίζουν πως τα ξέρουν όλα, είναι μεγαλύτερο, λέγει, από τους άλλους. Διότι υπάρχουν άνθρωποι άσχετοι, οι οποίοι μπαίνουν, λέγει, μέσα στα λόγια αυτά του Ευαγγελίου και δεν μπορούν να τα ερμηνεύσουν και ερμηνεύουν άλλα εντ' άλλο. Και έπειτα τα γράφουν αυτά και διαβάζει μια ψυχή και παρεκκλίνει τη σόδου της ευθείας και χάνεται η ψυχή εκείνη. Οπότε αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έγινε αιτία, γι' αυτό σας λέγω, τώρα πηγαίνουμε σε αυτούς τους δημοσιογράφους. Αυτοί οι δημοσιογράφοι οι οποίοι εστάθησαν δυστυχώς να είναι διαστρεβλωτές της αληθείας. Είναι διαστρεβλωτές της αληθείας και είναι υπηρέτες του ψεύδους. Δεν λέγουν τίποτε αλήθεια. Τίποτε αλήθεια δεν λέγουν.
Ό,τι βγάλουν και πούνε τα λένε όλα ψέματα και διασύρουν. Διασύρουν συνειδήσεις, διασύρουν κόσμο πολύ. Πώς θα πληρώσουμε με ορακρίσεως εκείνο το οποίο θα παρακαλέσουμε τον Θεό να τους δώσει σύνεση. Σύνεση να τους δώσει. Να τους δώσει φωτισμό. Να φωτιστούν. Να κάνουν του Θεού το έργο και όχι του διαβόλου. Πολλά γάρ πτέωμεν άπαντες. Όλοι οι άνθρωποι πτέωμεν. Έκαστος εις τον βίο του, εις τη ζωή του, πτέωμεν όλοι μας. Δι' αυτό ακριβώς ήτης εν λόγω ου πτέει, ούτως τέλειος ανήρ, δυνατός καδυναγωγήσε και όλον το σώμα. Όποιος δεν φταίει στην γλώσσα είναι τόσο δυνατός, λέγει, που μπορεί ευκόλων να χαλυναγωγήσει και όλα τα πάθη του σώματος. Γαστριμαργίες, υπερηφάνειες, ελαττώματα, κακίες, μίση, ψεύδι, αισχρολογίες. Και βλέπετε εκείνα τα ζώα να πηδούν τεράστια εμπόδια. Και εκείνος ο αναβάτης να το οδηγεί, πώς το οδηγεί, έχει κανένα τιμόνι. Προσέξατε, έχει κανένα τιμόνι και το οδηγεί όπως το αυτοκίνητο. Όχι, κρατά λέγει τους χαλινούς του ύπου. Και πού τους έχει τους χαλινούς, στο λαιμό, στα πόδια, στο σώμα, στο στόμα, στο στόμα. Δι' αυτό επειδή ο άνθρωπος είναι ατίθασος όπως το ζώο, λέγει ο Άγιος Ιάκωβος ο Θεολόγος, ο αδερφό Θεός, επειδή λέγει ο άνθρωπος έχει τέτοια ατίθασον γνώμη όπως το άλογο λέγει, πρώτα εκείνο το οποίο θα κάνει, λέγει, είναι να τιθασεύσει τη γλώσσα, το στόμα. Και μετά λέγει όλο το σώμα το οδηγεί, λέγει, εις τους δρόμους του Κυρίου. Είδε, λέγει, πρόσεξε, λέγει, για να πιστείτε ότι όποιος δεν φταίει δια της γλώσσης αυτός είναι τέλειος, σας φέρω δύο παραδείγματα. Τους χαλινούς τους των ύπων θέτομεν εις το στόμα των δια να υποτάσσονται ούτε εις ημάς και έτσι με τον χαλινό διευθύνουμεν όλο το σώμα του ύπου. Αυτά τα άψυχα πλοία, λέγει, και έτσι είναι τόσο μεγάλα και σπρώχνονται από σκληρούς και ορμητικούς ανέμους, διευθύνονται με ένα πολύ μικρό πιδάλιο οπουδήποτε αποφασίσει η επιθυμία εκείνου που κρατεί και διευθύνει το πιδάλιο. Όσοι είναι ναύτες, όσοι επήγαν μέσα στην θάλασσα, όσοι εμπήκαν μέσα σε πλοίο, δεν ξέρω αν αξιώθησαν και ανέβησαν επάνω εις το πλοίο που είναι το πιδάλιο. Εκεί θυμούμε μία φορά που ήταν η θάλασσα ήρεμη, ήμεθα μέσα εις ένα πλοίο κάπου 300 φοιτητές κατηχητές, οι οποίοι έκαναν κατηχητικό στις εκκλησίες. Και τότε μας εδάνησε η κυβέρνηση σε ένα πλοίο για να πάμε να κάνουμε μια επίσκεψη στα προσκυνήματα, στην Κεφαλονιά, στην Πάτμο και στην, που είχαμε άλλο πάει σε μεγάλα προσκυνήματα, αυτά στα νησιά. Και θυμούμε ήταν η θάλασσα ήσυχη και το πλοίο το οδηγούσε ένα παιδί 12 χρονών. Και κρατούσε στα χέρια του ολόκληρο το πλοίο, γιατί έβλεπε την πηξίδα του πλοίου και διεύθυνε αυτό με το τιμόνι. Το ησυχία όμως. Δεν είχε τρικυμία. Αν υπήρχε τρικυμία, δεν θα ήταν αυτό το παιδί, εκεί θα ήταν ο καπετάνιος. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να προσέξουμε ότι όποιος έχει δυσκολίες στη ζωή του, την ώρα που έχεις δυσκολία μέσα στο σπίτι σου, στην οικογένειά σου, εκείνη τη στιγμή να επιβάλλεται να κρατήσεις το πιδάδιο εσύ ο ίδιος. Ο ίδιος, ο άνθρωπος ο οποίος έχει εκείνη τη στιγμή τη δοκιμασία. Και πώς να το κρατήσει, να το κλείσει το στόμα. Έκλεισες το στόμα σου, έχει φύγει ο διάβολος. Εάν το ανοίξεις κακή σου μοίρα, τότε το ανοίγει και η γυναίκα, το ανοίγει και ο άντρας και γίνεται χαλασμός κόσμου. Δι' αυτό διαλύονται οι οικογένειες, αδερφοί μου. Δι' αυτό διαλύονται οι οικογένειες. Ξέρετε, αν υπήρχε στο στόμα μας κλείσιμο, πόσες οικογένειες δεν θα διαλύονται.
Και όμως, επειδή δεν αντέχει ο άντρας να υποκύψει και η γυναίκα δεν αντέχει να υποκύψει και γίνονται αυτά τα δύο σημεία συγκρούσεως, τότε αρχίζει και η διάλυση της οικογενείας και χαίρεται ο διάβολος διότι διαλύει τα οικογενείας. Υπάρχει στην γλώσσα πολύ το ατίθασον και προπετές του αχαλινότου και ζωηρού ύπου. Ο ύπος είναι ατίθασο ζώο, δεν τιθασεύεται εύκολα, το οποίο πρέπει να τεθεί υπό έλεγχο και περιορισμό. Όσο δε η γλώσσα είναι ταχυτέρα προς απερισκέπτους κινήσεις, τόσο ισχυρότερος και περισσότερος σφιχτός δέον να είναι ο χαλινός της προσοχής και της συγκρατήσεως, ο οποίος δέον να επιβάλλεται εις αυτήν. Εκείνη τη στιγμή ακριβώς πρέπει να βάλεις όλες σου τις δυνάμεις να κρατήσεις τη γλώσσα σου. Άλλος, όσο ύπος ο αχαλήνωτος τρέχουν με θορμής ασυγκρατήτου, οχή των απρόσεχτων άνθρωπων εις βαρίας παρεκτροπάς. Όπως και ο ακυβέρνητος ύπος ανατρέπει τον επαυτού αναβάτη, σύρων αυτών εις των γκρεμνών και εις των όλεθρων. Δι' αυτό πρέπει να είμαι θα πολύ προσεκτική, αδερφή μου. Συνεχίζει τώρα ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, και λέγει: «Η γλώσσα είναι μικρό μέλος, και όσο μικρό και είναι, τόσο περισσότερο, λέγει, υψώνει το ανάστημά της. Μεγαλαυχεί, υπερηφανεύεται, κοκορεύεται κατά κάποιον τρόπο». Ξέρετε, όταν οι κότες βρίσκονται μέσα στον αγρό και σε μια στιγμή ο κόκορας θέλει να λαλήσει, δεν λαλεί εκεί που είναι οι κότες, πάει και βρίσκει ένα τόπο ψηλό και αναβαίνει πάνω και φωνάζει. Το ίδιο κάνει και η γλώσσα. Αν όμως εκεί που αναβαίνει, σε μια στιγμή πέφτει από επάνω το γεράκι και τον τρώει. Εκεί που φωνάζει, εκείνη τη στιγμή πέφτει το γεράκι και τον τρώει. Το ίδιο παθαίνουμε κι εμείς. Μεγαλαυχή η γλώσσα και έρχεται ο γέρακας αυτός της κολάσεως και τρώγει την ψυχή. Αρχίζει η γλώσσα να υπερηφανεύεται και έρχεται το γεράκι της κολάσεως. Και πρέπει να είμαι θα προσεκτική, αδερφοί μου. Ιδού ο λίγον πυρ ηλίκην ήλιν ανάπτη, εκείνος ο οποίος, ξέρετε, τώρα εισερχόμεθα στο καλοκαίρι. Το καλοκαίρι κάθε και λίγο δεν θα ακούμε τίποτε άλλο ότι καίγεται δάσος, καίγεται δάσος, καίγεται δάσος, καίγεται δάσος. Και θα καούν άλλα τόσα δάση τα οποία έμειναν τούτον τον χρόνο που επέρασαν εγκλήτωσαν, θα καούν αυτό τον χρόνο. Και τον άλλο θα καούν τα άλλα και έτσι η Ελλάδα θα γίνει η ράχη των ψαρών. Η ράχη των ψαρών, εκεί που ήταν καμένη ολόκληρη η νήσος από τους Τούρκους. Έτσι θα γίνει και η Ελλάδα μας. Και πώς ανάβουν οι πυρκαγιές? Νομίζετε ότι υπάρχει κόπος? Περνά κάποιος από το δρόμο, ανάβει ένα σπίρτο και ξέρετε το σπίρτο πόσο μικρό είναι, το σύρνει εκεί και φεύγει με το αυτοκίνητο. Και πίσω του ανάβει ολόκληρο το δάσος και καίγεται έκταση τεραστία με ένα μικρό σπίρτο, το οποίο άναψε ο κακόβουλος άνθρωπος. Δεν καίγονται τα δάση μόνα τους. Μην νομίζετε ότι καίγονται μόνα τους. Μόνο του το δάσος δεν καίγεται ποτέ. Κάποιος έχει πετάξει ένα σπίρτο αναμένα. Αυτός ο κάποιος το γνωρίζει ο Θεός βέβαια και ήθελε να του δώσει φώτιση να μην το κάνει και φέτος, αυτό το χρόνο. Και η γλώσσα είναι πυρ, λέγει, και ο κόσμος της αδικίας. Η γλώσσα αδική, ούτως η γλώσσα καθίσταται εν τις μέρες ημών, εις πυλούσα. Μολύνει δηλαδή ολόκληρο το σώμα και φλογίζει των τροχών της γέννης, την κόλαση, την φλογιζομένη, λέγει, με τα σπλόγα στα αιωνίους. Είναι πιθανόν ότι δια των σκληρών ανέμων θέλει να σημάνει ο Απόστολος Ιάκωβος την δύναμη των παθών. Όπως ο άνεμος τρέχει, λέγει, τέτοια πάθη έχει και ο άνθρωπος, από την οποία παραφέρεται ο φυσικός και απρόσεκτος άνθρωπος. Και ο άνθρωπος δηλαδή υπό την βία των παθών των ορμητικών διατελών, εφόσον έχει την δύναμη να θέτει χαλινώνει στη γλώσσα του, δύναται εξίσου να συγκρατεί όσον και το πλοίον καλώς δια του πιδαλίου συγκρατούμενον, δύναται να αντιστεί στην βία των ανέμων και των κυμάτων.
Και αυχάται δια μεγάλα πράγματα ο άνθρωπος με τη γλώσσα του. Με αυθάδια και αυχάται, ότι δύναται να κάνει πολλά και πράγματι συντελίστατη αυτά. Εν έχει δηλαδή την κακή έννοια της καυχήσεως μετά της διαφοράς ότι ενώ εν τη συνήθη καυχησιολογία του η καύχηση είναι καινή, άνευ πραγματικού ερίσματος, εντάφθα η καυχησιολογία αυτή μονονότι αλαζονική έχει βάση, διότι η γλώσσα πραγματικώς διευθύνει τους ανθρώπους. Η γλώσσα διευθύνει τους ανθρώπους. Οι ρήτορες της παλαιάς εποχής της Ελλάδος, ένας ρήτορας μπορούσε να πάψει ένα πόλεμο ή να εγείρει έναν πόλεμο. Και οι ρήτορες της παλαιάς εποχής των Ελλήνων, οι ρήτορες των Ελλήνων, ήσαν εκείνοι οι οποίοι εκράτουν ολόκληρο το έθνος. Εκρατούσαν το έθνος ή σε ειρήνη ή σε πόλεμο. Και πώς το κατάφερναν? Με τη ρητορία τους, με τη γλώσσα τη ρητορική. Έλεγαν τόσο ωραία παραδείγματα που εξεσήκωναν τον κόσμο ακριβώς ή σε πόλεμο ή σε ειρήνη. Και σήμερα, εάν προσέξετε στα συμπερχομένας εκλογάς, θα σας κάνουν να μην βλέπετε ουσία, αλλά να βλέπετε επουσιώδη. Και η ουσία ποια είναι? Είναι όποιος είναι με το Θεό να κυβερνήσει τούτο τον τόπο. Και ποιος είναι άραγες εκείνος που εξομολογείται από αυτούς που μας κυβερνούν, που εκκλησιάζεται, που κοινωνεί, που γονατίζει μπροστά στον κυβερνήτη του κόσμου? Αυτός είναι ο κυβερνήτης. Μπροστά σε αυτόν τον κυβερνήτη είναι γονάτισαν ποτέ τους? Δεν γονατίζουν. Και όμως στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ότι από τους αρχηγούς των Εβραίων ετυρανεί το ολόκληρο το έθνος. Έφταιγε ο αρχηγός και επλήρωνε όλος ο κόσμος. Σήμερα είναι δύσκολο ο Θεός, επειδή φταίουν οι αρχηγοί, να πληρώνουν ο κόσμος? Δεν είναι δύσκολο. Γι' αυτό εμείς πρέπει να παρακαλούμε τον Θεό να δώσει αγίους ανθρώπους να κυβερνήσουν τούτον τον τόπο. Αγίους! Αγίους! Πού να τους βρούμε όμως? Πού να τους βρούμε? Ήδη άρχισαν τα πρώτα μαντάτα να βγαίνουν στις εφημερίδες με εκείνη την νομοθεσία των εκτρώσεων. Άρχισαν οι εφημερίδες να γράφουν ότι η τάδε κόρη, λέγει, πήγε να κάνει έκτρωση και επέθανε πάνω στην έκτρωση. Η τάδε πήγε να κάνει έκτρωση και επέθανε πάνω στην έκτρωση. Και θα αρχίσουν αυτά όλα. Και θα αρχίσουμε και με αυτό το λεγόμενο AIDS που είναι πληγή δοσμένη από τον Θεό. Και θα αρχίσει αυτή η πληγή να σαρώνει τον κόσμο, όχι να πεθαίνουν απλώς, να σαρώνει τον κόσμο, και φωνάζουν και καθησυχάζουν τον κόσμο σήμερα και λέγουν δεν υπάρχει αγωνία. Γιατί πού είναι η αγωνία, που την είδατε, λέγει, υπάρχει φόβος? Δεν υπάρχει φόβος, κανένας φόβος δεν υπάρχει, λέγει. Εκείνος ο φόβος που υπάρχει είναι εσείς να αγωνιάτε, πλην όμως δεν υπάρχει κανένας φόβος. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερα μάστιγα στην ανθρωπότητα από αυτή την αρρώστια που βγήκε τώρα. Δεν υπάρχει ούτε χολέρα, ούτε φυματίωση, ούτε λέπρα, ούτε τίποτε. Δεν τα φτάνει τίποτα. Τούτο που βγήκε τώρα, αυτό που λέγεται AIDS, είναι η μεγαλύτερα πληγή της ανθρωπότητας. Και τι φωνάζουν και λέγουν? Δεν υπάρχει, λέγει, προσέξτε το τούτο, το είπαμε από τις τηλεοράσεις. Δεν υπάρχει φόβος, λέγει, γιατί να στερήσουμε τον έρωτα στα παιδιά μας? Μα εφόσον οι ίδιοι διακηρύττουν ότι από αυτήν τη σαρκική αμαρτία προέρχεται τούτο το κακό. Ύστερα λέγουν όχι, λέγει, δεν είναι από αυτό. Μια λέγουν έτσι, μια λέγουν διαφορετικά. Από τη μια λέγουν ότι από τη σαρκική αμαρτία προέρχεται, και από την άλλη λέγουν γιατί να στερήσουν τα παιδιά μας της χαράς του έρωτος. Ήρθε ο Θεός να δώσει φώτιση
και εκείνα τα οποία ακριβώς τα βλέπουν μικρά, να είναι μικρά στην πραγματικότητα, να μην είναι μεγάλα και να λέγουν ότι είναι μικρά. Παρακάτω ο Άγιος Ιάκωβος ο θεολόγος λέγει ότι πάσα φύσης λέγει θηρίων και πετεινών και ερπετών και εναλίων δαμάζεται και δε δάμαστε τη φύση τη ανθρωπίνη την δε γλώσσαν ουδείς δύνατη ανθρώπων δαμάσε ακατάσχετων κακών μεστή ιού θανατηφόρου δηλητήριο λέγει που προκαλεί τον θάνατον. Είναι γεμάτη η γλώσσα, αδερφοί μου, γεμάτη η γλώσσα μας δηλητήριο. Ναι, αυτό είναι πραγματικότητα. Ο κόσμος είναι πονηρός. Το αδικίας είναι ένα σημείο το οποίο η γλώσσα του κόσμου της αδικίας επικρατεί. Παρουσιάζεται συγκεντρούσα όλα τα είδη της αδικίας τα οποία υφίστανται εν το κόσμο, πάσα αδικία εις τον κόσμο. Τις δύναται να μετρήσει τα κακά τα οποία προκαλούνται από τα σκάνδαλα, τα ψεύδη, τας βλασφημίας, τας συκοφαντίας, τας ρυπαρότητας, τας εσχρολογίας, τας ποικίλας πλάνας, άτι να εκπηδούν εκ της γλώσσης. Ποιος δύναται να εξαριθμίσει τας εχθρότητας, τας φιλονικίας, τας μάχας, την ψυχρότητα μεταξύ των φίλων και των συγγενών, τους χωρισμούς μεταξύ των ανδρογίνων που προκαλούνται από τη γλώσσα. Ποιος δύναται να καταγράψει τας αδικίας και τα άλλα κακά, τα προερχόμενα από τα σκολακίας, από τα θελκτικά και κατώτερα ένστικτα των παρορμήσεων, από την ανάπτυξη των αιρέσεων και των ανατρεπτικών ιδεών. Εάν όλοι οι άνθρωποι ήσαν βοβοί, πόσα εγκλήματα θα προελαμβάνοντο. Και αν όλοι ομιλούσαν με προσοχή και λάβουν όσα πρέπει να λέγεται, πόσο διαφορετική θα ήταν η όψη ολοκλήρου του κόσμου. Είδατε αδερφοί μου τι κάνει η γλώσσα. Και όμως ο άνθρωπος βρίσκεται πάντοτε απρόσεκτος και ανοίγει τη γλώσσα του. Ο τόπος της τιμωρίας των κακών. Ή αναφέρεται στην γλώσσα, στην μέλουσαν τιμωρία εδώ, ο Άγιος Ιάκωβος. Και αξιόλογος είναι η εκδοχή ότι πιθανώς η γέα να εντάφθε του σατανά ως εμπνευστού της γλώσσης εν πονηρά ενεργία. Τίποτε δεν θα είναι δύνατο να χαρακτηρίσει ζωηρότερον τα κακά τα οποία η γλώσσα δημιουργεί παρά το να λεχθεί ότι ταύτα έχουν την αρχή των εις τον άδειν και εμπνέονται από εκεί και κυριαρχούν από την κόλαση. Όταν ακούσουμε τον άνθρωπο και βλασφημεί, αδερφοί μου, μη κοιτάζει να βρει τον διάβολο. Είναι ο διάβολος που βλασφημεί. Το πνεύμα του άδου και της εναυτό κολαζομένης κακίας, πνεύμα πλάνης, ψεύδους, βλασφημίας, μολυσμού, φθόνου, φόνου, χερεκακίας, παρουσιάζεται εμπνέον την γλώσσα μου. Οι όλοι φράσεις ότι ο άνθρωπος έχει δαμάσει τα θηρία, τα ερπετά, τα ψάρια, τον αέραν, τη θάλασσα και την γη, τη δε γλώσσα του ανθρώπου δεν μπορεί να την δαμάσει κανένας, είναι η φράση ακριβώς η οποία φέρει κατά νου τον θηρίο δαμαστή. Προσέξτε μέσα στα τσίρκα, ολόκληρο λιοντάρι ανοίγει το στόμα του και αυτός που τα δαμάζει βάζει το κεφάλι του μέσα στο στόμα του λιονταριού και εκείνο δεν κλείνει το στόμα του που θα το συντρίψει αμέσως. Το έχει δαμάσει. Φοβερό τούτο. Εάν το προσέξετε, θυμηθείτε το, αν το προσέξετε, ανοίγει το στόμα της η τίγρης και πάει αυτός και βάζει το κεφάλι του μέσα στο στόμα της τίγρης. Και όμως εκείνη δεν το κλείνει για να το συντρίψει, να του συντρίψει την κεφάλι. Το έχει δαμάσει. Το θηρίο. Τη γλώσσα όμως. Και θυμηθείτε εκείνο. Γνωμικό είναι βέβαια. Γνωμικό είναι, αλλά θα το αναφέρομαι. Διότι βγαίνει παράδειγμα, εθέριζε κάποιος με τη γυναίκα του και εκεί που εθέριζα σε μια στιγμή γυρίζει η γυναίκα και του λέει
Άντρα μου, του λέει, όχι με το δρεπάνι, του λέει, με το ψαλίδι πρέπει να αφαιρήσεις. Απ' εδώ και πέρα δεν κάνει, λέει, απ' εδώ δεν πάμε γρήγορα, του λέει. Γυναίκα μου, τι λες, της λέει, με το ψαλίδι θερίζει ο κόσμος. Ναι, με το ψαλίδι. Ρε γυναίκα μου, λέει, θερίζει με το ψαλίδι, λόγος του λόγου, και φτάνει στο σημείο ο άνθρωπος, και εκεί υπήρχε μία δεξαμενή και τη ρίχνει τη γυναίκα μέσα, και εκείνη έβγαλε το χέρι απ' επάνω και έλεγε αυτό. Αυτό είναι το πείσμα, η γλώσσα. Δεν την δάμασε με καημένο. Δεν την δάμασε. Δεν την δάμασε. Γι' αυτό πρέπει να είμαι θα τόσο προσεκτική, διότι δεν μπορεί κανείς του άλλου τι να το κάνει στη γλώσσα. Ομίλη, άφησε τον και φύγει. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτε, να προσθέσεις, ούτε να αφαιρέσεις. Και εδώ ο Άγιος Ιάκωβος λέγει ότι ο άνθρωπος εδάμασε τα πάντα, την δε γλώσσα του ανθρώπου δεν μπορεί να την δαμάσει κανένας, λέει. Μόνο ο ίδιος πρέπει να καταβάλει προσπάθεια. Αδερφοί μου, όσα είπαμε για τη γλώσσα είναι πολύ αρκετά. Υπάρχουν και άλλα πολλά, αλλά τι να σταματήσουμε και τι να προχωρήσουμε. Εάν εμείς οι οποίοι ακούμε τον Λόγο του Θεού δεν βάλουμε προσπάθεια στη γλώσσα μας να τη χαλιναγωγήσουμε, όσα και αν λέγουμε και μέρες ολόκληρε να μιλούμε για τη γλώσσα, δεν μπορούμε να έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Βέβαια, ορισμένα νομικά ρίπτουν περισσότερο το βάρος στη γυναίκα και λέγουν ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο γλωσσόδεις παρά οι άντρες, αλλά δεν είναι τούτο επακριβώς, διότι υπάρχουν και άντρες οι οποίοι διαπράττουν τούτο το μεγάλο ολίσθημα που λέγεται πολυλογία. Ένα νομικό αναφέρει περί της γυναικός η οποία ακριβώς δεν σταματά τη γλώσσα της και φέρει παράδειγμα την θάλασσα την τρικυμισμένη και λέγει το εξής: φοβερά εστίν η θάλασσα εν τρικυμία, να βλέπεις τα κύματα να ανεβαίνουν, φοβεροτέρα δε η γυνή εν εξάψη, όταν αρχίσει η γλώσσα της και ομιλεί. Φοβεροτέρα και από την θάλασσα την τρικυμιώδη. Να αναφέρουμε για το άλλο το οποίο λέγει το Ευαγγέλιο. Καλύτερα, λέγει, είναι ο άνθρωπος να κατοικεί μέσα στην έρημο μόνος του, παρά με τα γυναικός, λέγει, γλωσσόδους και μαχήμου και οργήλου. Καλύτερα είναι να πάει να βρει μια ερημιά, λέγει, να μπει μέσα σε ένα σπήλαιο και να είναι μόνος του, λέγει, παρά να πέσει σε μια απρόσεκτη γυναίκα η οποία θα γλωσσομαχεί, θα οργίζεται και θα χτυπά. Υπάρχουν γυναίκες που χτυπούν τους άντρες τους. Να προσέξουμε αυτά τα πράγματα. Και πηγαίνει στο τελευταίο του Εσώπου, ο οποίος Έσωπος, όταν εστάλει από το αφεντικό του να φέρει το χειρότερο κρέας στο σπίτι και να το μαγειρεύσει, διότι είχε προσκαλεσμένους, ο Έσωπος επήγαινε στην αγορά και όταν είδαν όλα τα κρέατα επλησίασαν στις γλώσσες και επήρε τις γλώσσες και τις πήγε στο σπίτι και τις μαγείρευσε. Όταν δεν σε σέβερε, το αφεντικό ξαφνιάστηκε, εφνιδιάστηκε και του λέγει, δεν σου είπα να μου φέρεις το χειρότερο κρέας, του λέει, τι έφερε στις γλώσσες. Και εκείνος ο άνθρωπος ο σοφός ήρχισε να ομιλεί περί των κακών της γλώσσης. Τι κάνει η γλώσσα? Συκοφαντίε, φρολογή, βλασφημή, διασύρη, συνειδήσει, φθονή, μισή, λέγει ψέματα, λέγει εσχρολογίες και οτιδήποτε. Και τότε το αφεντικό του λέγει, θα πας τότε τούτη τη φορά, του λέγει, και θα μου φέρεις το καλύτερο κρέας και να μου το μαγειρεύσεις. Και φεύγει ο Έσωπος και γυρίζει πάλι στην αγορά και φέρνει πάλι γλώσσες. Ξαφνιασμένος, ο οικοδεσπότης γυρίζει και του λέγει, πάλι γλώσσες μου φύγες, μου φέρες. Ναι, του λέγει, διότι η γλώσσα είναι το καλύτερο κρέας, του λέγει. Με αυτήν υμνούμε τον Θεό, με αυτήν ευλογούμε τους ανθρώπους, με αυτήν επαινούμε τους ανθρώπους, με αυτήν ευχόμεθα τους ανθρώπους, με αυτήν κάνουμε όλα τα καλά.
Εξαρτάται δηλαδή από τον άνθρωπο πώς θα χειριστεί τη γλώσσα. Και ήρθε ο Πανάγαθος Θεός που μας αξίωσε και ομιλήσαμε περί γλώσσης, να μείνει μέσα στην ψυχή μας έστω και ένα ελάχιστο από όσα έχουμε πει. Και την ώρα που πάμε να ανοίξουμε τη γλώσσα, να σκεφτόμεθα και να λέγουμε ότι εάν δεν προσέξω, έχω κολλαστεί. Εάν προσέξω, έχω σωθεί. Και το άλλο το οποίο είπαμε πάντοτε, να είναι κλειστό το στόμα μας, διότι έτσι ανοίγει ο Παράδεισος. Και όταν είναι ανοιχτό το στόμα, έτσι κλείνει ο Παράδεισος. Θα προσέξουμε, αδερφοί μου, και ήρθε ο Παράδεισος Θεός να μας αξιώσει, να είμεθα πάντοτε κοντά Του, προσευχόμενοι αδιαλείπτως, να μας φυλάξει εν τη γλώσσα, να μας φυλάξει στη γλώσσα, να μην είμεθα καταδικασμένοι εν ώρα πρίσεως από τη γλώσσα. Την ερχομένη μας συνάντηση θα την αφιερώσουμε, αδερφοί μου, εις τον ναό και τα τελούμενα εν τον ναό. Διότι ερχόμεθα εις την εκκλησία και δεν ξέρουμε τι πάμε να κάνουμε. Βλέπουμε την εκκλησία και δεν γνωρίζουμε τι είναι εκκλησία. Βλέπουμε όλα τα ιερά σκεύη και δεν γνωρίζουμε τι συμβολίζουν. Βλέπουμε την θυσία η οποία γίνεται πάνω στο Άγιο Θυσιαστήριο και δεν υπολογίζουμε. Ακούμε τον ιερέα και τον ψάφτη και ομιλεί και ψάλλει και δεν γνωρίζουμε γιατί ομιλεί και γιατί ψάλλει. Και όλα αυτά επειδή υπάρχει άγνοια μεγάλη στον κόσμο και δεν γνωρίζει ο κόσμος τι είναι εκκλησία και τι είναι μυστήρια και πως σώζεται ο άνθρωπος, θα αφιερώσουμε μια σειρά κηρυγμάτων επάνω εις τον ναό και τα τελούμενα εν τον ναό. Βοήθεια μας.